ας με διαψεύσει ο κύριος Παπάς. Μάλιστα. Το είπε στην συνέντευξή του. Και όταν ο Παπάς δεν βγαίνει να διαψεύσει, αυτό σημαίνει ότι λέει αλήθεια ο Μαρινάκης. Είναι φραγμένο το συμπέρασμα. Όχι, το είπε. Συγγνώμη, κύριε Στουμπό. Μα είπε συνέντευξη. Αν αυτά που λέω δεν ισχύουν, να βγει να με διαψεύσει. Και έχει έρθει. Και έχει έρθει. Ότι ο Γιακουμάτος δεν ήταν έτσι ή ήταν αλλιώς, σημαίνει ότι έχω δίκιο. Απριόρι. Είπε βαριά κατηγορία, στα λέει ο Παπαγιάννης, ότι 21 εκατομμύρια ζήσει ιδανικά να πάρει ο Καρακούτας. Άλλο λέω. Άλλο λέω. Όφιλε κύριε Στούμπο, μην μου καθάσω. Έπρεπε λοιπόν ο κύριος Παπάς να βγει και να πει, λέει ψέματα ο Μαρινάκης. Λοιπόν, ξέρω κύριε Γιακουμάτο, μου επιτρέπετε, επειδή είστε και βουλευτής, ότι σε ένα απορριθμισμένο τοπίο στα μίντια και με μεγάλους μιντιάρχες που χρεοκόπησαν κιόλα. Κακός, αλλά χρεοκόπησαν. Είναι άλλο κεφάλαιο. Όχι, καθόλου άλλο κεφάλαιο. Δεν θα απαντήσεις. Γιατί πάνω στα μίντια παίζονταν και παίζεται ένα παιχνίδι στη χώρα μας και όχι μόνο, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Το να ανοίξει μπάλα στην εξέδρα, κύριε Στουμπό. Τι ρυθμίσει, εσείς τις θέλετε. Το να ανοίξει μπάλα στην εξέδρα. Δεν με ενδιαφέρει τα μίντια εμένα. Να το τελειώσω, επιτρέψτε με. Όχι, δεν με τελειώσει. Μα εγώ δεν έχω λόγο να αντιδικήσω. Έρχομαι γιατί μας βλέπουν πολίτες και να θυμάται τι λέει ο καθένας. Λέω λοιπόν, σε απορριθμισμένο τοπίο επί δεκαετίες και έχουμε και νομικούς εδώ. Λέω λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία σε πρώτη φάση λάθος, σε δεύτερη φάση ουσιαστικά συγκρότησε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και έδωσε νόμιμες άδειες. Και εκκρεμούν τα υπόλοιπα. Και εκεί θυμάμαι ότι η Νέα Δημοκρατία πήγαινε καλά. Ένα λεπτό. Ήταν πολύ καλός ο Μαρινάκης όταν βοήθαγε το 2015 την κυρία Δούρου και τα υπόλοιπα. Εδώ από το 2015 και μετά, όταν βοήθησε το ΣΥΡΙΖΑ, έχετε στοχοποιηθεί. Γιατί εκεί ήταν καλός. Ήταν τίμια τα λεφτά, όλα καλά. Ανεδύρω, τώρα λοιπόν δεν είναι καλός ο Μαρινάκης. Δεν καταλαβαίνετε. Πάμε, παιδιά. Από εδώ η πολιτική. Όλα τα πήρε τα καλά. Από εδώ η πολιτική. Και αν έπαιρνε 20 εκατομμύρια ο Παπάς, θα ήταν ακόμα καλύτερος. Δεν με ακούτε καλά. Μιλάτε με άλλο κύριε Στούμπο τώρα. Μία τελεία. Χίσμαστερ Βόησης. Αλλά δεν μου απαντάτε και στο θεσμικό. Καλώς έγινε το Εσουρού. Και η Νέα Δημοκρατία μπήκε στην ιστορία θεσμικά εν τέλει. Ενώ έλεγε 18 κανάλια, τα θυμάστε. Να μην πω κι άλλα. Τα παγκέρα δεν απαντά. Πάμε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πάμε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και προσέχω πρώτα τα θεσμικά και μετά τα σκοτεινά. Ξέρεις την αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή που σου λέω εγώ. Πας στο τηλέφωνο, έχεις τηλέφωνο. Εδώ παπάς εκεί παπάς. Γιάννη, εδώ και ο παπάς εκεί παπάς. Και δεν το σήμασέ μου. Παιδιά, ένας ένας. Ντροπή. Ένα λεπτό. Θα τον τοπώ. Ένα λεπτό. Είτε πας μη με θυμών καθυμών. Να απαντήσεις καταγγελίες Μαρινάκη. Όποιος δεν είναι μαζί σκοπ. Για Κέρογλου, κύριε Στούμπο, Γιάννη, δύο φορές, τρεις φορές. Δεν ζητάω όπως ένα απάντηση. Γιάννη, είπα ότι ζητάς από μένα. Δεν θα απαντήσω, ρε Γιάννη, από τον Νίκο Παπά. Απλώς το λέω, το αναφέρω. Εγώ νομίζω είπα την έδωσε με την τελική ρύθμιση και η κυβέρνηση και ο Παπάς και θα δούμε τα υπόλοιπα. Βοηθήστε με λίγο. Κύριε Κεκέρογλου, κύριε... Πας με θυμών καθημών στόχος. Άστα, το Ευαγγελίο είναι για τους παπάδες. Λοιπόν, κύριε Κεκέρογλου, υπήρξε μια... Εδώ δεν είναι ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοδάκης, εδώ είναι αυτιάς. Γενικός συνήγορος. Πάμε, κύριε Κεκέρογλου. Αυτιάς και Sky. Νομίζω... Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ θερμά. Στο Sky μου δίνουν την απόλυτη ελευθερία να μιλάω και να κρίνω και αυτό είναι το μεγαλύτερο μου όπλο. Κύριε Κεκέρογλου, η καταγγελία του κύριου Μαρινάκη, η δήλωση του κύριου Μαρινάκη,